Το τίμιο ξύλο της Σταύρωσης του Ιησού υποδέχεται στις 10 Σεπτεμβρίου η Κομωτινή. Το τίμιο ξύλο έρχεται στην πρωτεύουσα του Νομό Ροδόπης κατόπιν ενεργειών της Μητρόπολης Μαρονίας Σαπών και Κομωτινής και θα εκτεθεί σε προσκύνημα για τους πιστούς έως και την 27η Σεπτεμβρίου. Ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της Ορθόδοξης πίστης θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν οι κάτοικοι της Τράκης και όχι μόνο. Ο λόγος για το Σταυρό πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς. Το τίμιο ξύλο θα φτάσει στην πρωτεύουσα του Νομού Ροδόπης στις 10 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει στη διάθεση των πιστών μέχρι και την 27η του ίδιου μήνα. Το τίμιο ξύλο έρχεται στην Κομωτινή κατόπιν ενεργειών της Μητρόπολης, οι οποίες έχουν και τις ευλογίες του Πατριαρχείου. Με τη χάρη του Θεού, στις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου, στο ιερό της πόλης μπροστά θα υποδεχθούμε τον Τίμιο Σταυρό από τα Ιεροσόλυμα, το Τίμιο Ξύλο, το οποίο φυλάζεται στο σκευοφυλάκιο των Ιεροσολύμων και μετά από αίτημα δικό μου προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου ενέκρινε, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος επευλόγησε και έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, στις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου θα έλθει στην πόλη της Κομωτινής για να αγιάσει τον τόπο, για να προσκυνήσουν οι άνθρωποι και να γίνει το φυλακτήριο των ψυχών και των σωμάτων μας. Ο Μητροπολίτης Μαρονίας Σαπών και Κομωτινής καλεί τους πιστούς όλης της Θράκης να επισκεφθούν την Κομωτινή κατά τις ημέρες που θα βρίσκεται εκεί το Τίμιο Ξύλο και να ευλογηθούν από τη χάρη του σημαντικότατου θρησκευτικού κοιμηλίου. Ο Τίμιος Σταυρός θα παραμείνει μέχρι τις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου. Θα είναι και την 14η Σεπτεμβρίου η μέρα της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και έτσι καλώ τους ανθρώπους όλης της περιοχής, όλης της Θράκης, του τόπου μας να έλθουν, να προσκυνήσουν, να ζητήσουν την χάρη του Παναγίου Ξύλου και να γίνει ο Τίμιος Σταυρός το κλειδί που θα ξεκλειδώσει η καρδιά μας και το μυαλό μας, ούτως ώστε να βλέπουμε τα πράγματα καθημερινά έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως θα θέλαμε να είναι, με αποτέλεσμα ξεκλειδώνοντας η πόρτα της καρδιάς μας και ανοίγοντας, εκεί μέσα να πλέψει ο ούριος άνεμος της χάριτος του Θεού, γιατί αυτόν έχει ανάγκη ο κόσμος μας και να γίνει και ο Τίμιος Σταυρός το φυλακτήριο πάντων των ανθρώπων της περιοχής μας και του τόπου μας. Να πούμε βεβαίως ότι η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου στο Ιερό της Κομωτινής και μετά θα μεταφερθεί στην Μητρόπολη της πόλης, όπου εκεί θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ένα μεγάλο προσκύνημα που αφορά όχι μόνο τους Κομωτινέους αλλά τους κατοίκους ολόκληρης της Τράκης. Αλλάζουμε τώρα θέμα, καθώς μια σειρά δράσεων που αφορούν τον πολιτισμό και σχετίζονται μαζί του υπό ένα άλλο πρίσμα, προωθεί η Πανελλήνη Ένωση Καπαδοτικών Σωματείων. Πρόκειται για μια συνεργασία που γεννιέται με το Υπουργείο Πολιτισμού και η οποία έχει να κάνει με τη σύζευξη του λαϊκού με τον κλασικό πολιτισμό. Με λίγα λόγια, τα πολιτιστικά σωματεία θα αναπτύσσουν δράσεις μέσα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίες θα στοχεύουν στο να καταδείξουν τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού ανά τους αιώνες.